Κάναμε ένα καλό παιχνίδι απέναντι σε ένα μαχητικό αντίπαλο. Μετά από δύο συνεχόμενες ήττες έπρεπε να δείξουμε ένα καλύτερο εαυτό. Το μάτς ξεκίνησε, είχαμε πολλές φάσεις. Το πρώτο ημίχρονο έμεινε στο 2-0, ένα χαμηλό σκορ δεδομένων των φάσεων που έγιναν. Στη συνέχεια βρήκαμε ρυθμό, ανεβάσαμε απόδοση και ανέβηκε και το σκορ. Αρχικά να πούμε συγχαρητήρια στο Δούκα. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο εμείς προσπαθήσαμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Thank you.
Εμείς προσπαθήσαμε αρκετά καλά, πιστεύω. Έχουμε διαφορετικούς στόχους βέβαια. Από την αρχή επιβάλαμε το ρυθμό μας μέχρι το τέλος του αγώνα. Είχαμε πάρα πολύ καλό παιχνίδι επιθετικά, σκοράραμε αρκετά γκολ. Η διαφορά δυναμικότητας είναι αρκετά μεγάλη. Τα παιδιά βέβαια του ρυθμού προσπάθησαν. Ήταν ένας αγώνας σε αθλητικά πλαίσια. Το σκορ εντάξει, δεν αντικατοπτρίζει τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων, αλλά θεωρώ ότι κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Έχουμε μπροστά μας δύο πολύ κρίσιμα μάτς. Παίζουμε με την Ολυμπιάδα, παίζουμε με την ΑΕΚ, δύο συνεχόμενα δύσκολα μάτς. Γκολ, το πρώτο γκολ του μάτς από τον τριαντάφυλλο για τον Ηνίοχο, εξαιρετική φάση για τον παίχτη του Ηνίοχου που πετυχαίνει το πρώτο τέρμα. Η ομάδα του ανοίγει το σκορ, ωραία μπαλιά στον κενό χώρο, το πλασέ από τον τριαντάφυλλο, 1-0 ο Ηνίοχος. Μανέλας, Κολέτζος, Μανέλας, ευκαιρία. Ο Κολέτζος κάνει το 1-1 για την ομάδα του Ερμή και πανηγυρίζεται έξαλλα αυτό το γκολ. 1-1 λοιπόν, 5-18 πριν από το τέλος του πρώτου μέρους, με τον Κολέτζο να μένει εκεί μπροστά στο τέρμα και να υποφελείται από το ότι η μπάλα κόλλησε 1,5 μέτρο μακριά από το τέρμα. Σκόραρε. Είχαμε και εμείς φάσεις, είχε και ο Νίοχος. Ήταν λίγο πιο αποτελεσματική, λίγο πιο τυχερή και εντάξει, τι να κάνουμε, κοιτάμε το επόμενο μάτς τώρα με Σαλαμίνα πάλι στην έδρα μας, να το πάρουμε. Το σούτ και το γκολ. Ένα εξαιρετικό γκολ για την ομάδα του Ηνίοχου. Σούτ από πολύ μακριά, νικήθηκε ο Πολύδωρος. 2-1 οι γηπεδούχοι.
Μεσινέζης, έγινε το λάθος, δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα εντός παιδιάς. Μάντης, Αγγελίνας, ξεφεύγει εξαιρετικά και στέλνει την μπάλα στο γάμα της εστίας του Πολύδωρου, κάνοντας το 3-1 για την ομάδα του Ηνίοχου. Φανταστικό γκολ από τον Αγγελίνα, που ξέφυγε από τον αντίπαλό του με μια εξαιρετική προσποίηση. Τον έριξε κάτω με αυτή την κίνησή του και κάρφωσε την μπάλα στο αριστερό γάμα της εστίας του Πολύδωρου. Ήταν ένα δύσκολο μάτς. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε με ένα 0. Εντάξει, στην πορεία δυσκόλεψε λίγο το μάτς. Αρχίσαμε να κουραζόμαστε κι εμείς. Ο Ερμής είναι μια πολύ αξιόλογη ομάδα. Μάντης βγήκε και του έκλεψε ο Κολέτζος. Ευκαιρία, γκολ! Καταπληκτικό γκολ για τον Ερμή τώρα. 3-2. Το γκολ από τον Κολέτζο που έκλεψε την μπάλα ψηλά και έφτασε μέχρι απέναντι από τον Χαραλαμπόπουλο. Τον εκτέλεσε από τα 7-8 μέτρα για να κάνει το σκορ 3-2. Δύσκολο παιχνίδι, δύσκολο μάτς. Μας δυσκόλεψε πάρα πολύ ο Ερμής. Αλλά θεωρητικά είμαστε καλύτεροι στο γήπεδο, φάνηκε. Ελέγχαμε όλο το παιχνίδι, παρόλο που ο Ερμής κατά κάποιο τρόπο μας δυσκόλεψε, γιατί έβαλε το γκολ σε ένα κομβικό σημείο. Αλλά βρήκαμε τη ψυχολογία και τη θέληση για την νίκη. Ήταν ένα πολύ δυνατό μάτς και οι δύο ομάδες θέλανε το αποτέλεσμα. Η Σαλαμίνα θέλει για να ξεκολλήσει από τη ζώνη της, του υποβιβασμού. Εμείς θέλαμε το μάτς για να ανέβουμε βαθμολογικά κι άλλο, ώστε να ελπίσουμε για ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια, για μια διεκδίκηση θέση στα play-off. Πολύ σκληρά μαρκαρίσματα, καλό παιχνίδι. Δεν ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι στον αγώνα βασικά. Προερχόμασταν από ένα καλό διπλό με τον Ηνίοχο, πολύ δυνατό μάτς εκεί πέρα και μάλλον είχαμε την αίσθηση ότι θα κυλήσουν όλα πάλι εύκολα σήμερα.
Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι, παίξαμε πάρα πολύ καλά. Χρειαζόμασταν 3 βαθμούς. Συγχαρητήρια και στην άλλη ομάδα. Προχωράμε δυνατά για τη συνέχεια. Ένα συναρπαστικό παιχνίδι με μια ομάδα που ήταν πάνω από εμάς στη βαθμολογία. Κάναμε μια καθαρή νίκη, πιστεύω. Δείξαμε ότι θα παλέψουμε μέχρι το τέλος για την παραμονή. Παίξαμε μια πολύ δυνατή ομάδα, σταθήκαμε εντάξει μέχρι το τέλος. Hey!
πολύ χαρούμενοι που ξεκίνησαμε με δεξί το δεύτερο γύρο. Κέρδισαμε την ΑΕΚ. Πήραμε ένα καλό αποτέλεσμα σήμερα. Να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην Καλυθέα που είναι αξιομάχη και της εύχομαι να μείνει στην κατηγορία. Κεφαλιά και γκολ! Το πρώτο γκολ στο παιχνίδι είναι για την Ολυμπιάδα. Ένα 1-0 λοιπόν οι γηπεδούχοι. Με το γκολ από τον Λευτέρη Αλεξόπουλο. Καταπληκτική προσπάθεια. Έκανε την πάσα στον Πάνου. Πήρε την κεφαλιά, νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Έκοψε με το κεφάλι ο Λευτέρης ο Αλεξόπουλος. Χάθηκε η μπάλα όμως. Φιλίππου, ευκαιρία, Φώτης. 1-1. Σας είπαμε, περιμένουμε να δούμε μεγάλο παιχνίδι εδώ στην Αγία Παρασκευή και το βλέπουμε. 1-1. Και έχουμε και time out. Καταπληκτικό και αυτό το γκολ. Τσίνας Πάνου, ευκαιρία για την Ολυμπιάδα, γυρίζει και μπαίνει το γκολ. Δύο-ένα λοιπόν. Η Ολυμπιάδα με το γκολ του Τσατσούλη από τη συνεργασία του με τον Τσίνα. Σήμερα ήταν ένα ντέρμπι, ένα δύσκολο παιχνίδι. Είχαμε εξ αρχής στοχεύσει στη νίκη και σε κανένα άλλο αποτέλεσμα. Κέρδισε την μπάλα έστω και δύσκολα. Πέρασε ο Τσίνας από δύο, ευκαιρία. Καταπληκτικό γκολ και αυτό για την Ολυμπιάδα. 3-1 οι γηπεδούχοι. Παίρνουν αέρα δύο τερμάτων. Πολύ ωραία εναλλαγή της μπάλας και πάλι για τους γηπεδούχους. Φώτης γυρίζει την μπάλα, αυτογκόλ! Αυτογκόλ! Ο Μινόταυρος μειώνει σε 3-2. 2 και 15 πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Ο Φώτης γύρισε την μπάλα παράλληλα να βρει τον Φιλίππου και έγινε το αυτογκόλ. 13 δεύτερα πριν το τέλος, 14 ο Τσίνας, ο οποίος κλέβει και η Ολυμπιάδα νικά με 4-2 τον Μινόταυρο σε μια καταπληκτική προσπάθεια, μια ακόμη καταπληκτική προσπάθεια του Τσίνα. Κερδίζει λοιπόν η Ολυμπιάδα με 4-2, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει σε αυτά τα 9 τελευταία δευτερόλεπτα, αλλά όπως και να το κάνουμε, μία ακόμη καταπληκτική φάση από τον Λάμπρο Τσίνα που κλέβει την μπάλα, πετυχαίνει τον γκολ, γονατίζει για να το πανηγυρίσει. Το παιχνίδι σήμερα ήταν πολύ σημαντικό, αφού με την νίκη ξεπερνάμε τον αντίπαλο και θα μας έδινε ψυχολογία για τη συνέχεια.